Γεια σα, παιδιά! Καλώ ήρθατε. Σε ένα νέο κρίμα. Μπερδεύτηκα και εγώ. Είμαι χωρί σα και σήμερα. Είμαι χωρί να σα ζωέπα και σήμερα. Είμαι να σα ζωέπα και Στο σημερινό επεισόδιο έχω την τεράστια τιμή να έχω καλεσμένη μία πανέμορφη γυναίκα η οποία έχει έρθει εδώ και έχει ανθίσει όλο ο χώρο. Είναι και άνοιξη, φοράει και τα λουλούδια στα αυτιά. Ναι. Ε, ένα άτομο το οποίο Παρακολουθώ την πορεία του από πολύ μικρό παιδί. Έτσι. Σας μεγάλωσα όλους τα κονατά μου. <laughs> <laughs> Αν και νομίλικες συνομήλικες. Ναι. Να το πούμε και αυτό. Πούμε. Αλλά εγώ ξεκίνησα ως παιδί θαύμα. <laughs> αυτό. αυτό. Εσύ ξεκίνησες ως παιδί θαύμα. Εγώ σε έβλεπα ως παιδί <laughs> θαύμα. Τέλος πάντων, να μην λέμε πολλά. Είναι Σμαράγδα Καρίδη! Yeah! Λοιπόν, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Μόνο μία. Φαντάζεσαι να είναι αυτή η συνέντευξη. <laughs> Και μετά, γεια σα. Ευχαριστώ. Ποιο από τα δύο σε αντιπροσωπεύει πιο πολύ, το Σμαράγδα ή το Καρίδη. Όταν ήμουν μικρή, με φωνάζανε Σμάρο. Και εγώ έτσι το ήξερα το όνομά μου. Και το έκανα σμαράγδα όταν μπήκα στη δραματική σχολή. μου το κάνανε και τώρα πια δεν μπορώ να το σμάρω. Δηλαδή, σμάρω όταν με ακούσω φωνή, λέω Α, είναι κάποιο μαθητή μου από το σχολείο, κάποιο από τα εξάρχεια, κάποιο που με ξέρει από παιδί. Και νιώθει και όταν. Ναι, αν είμαι σμαράγδα ή καριδί. Κάπω ταιριάζουν αυτά, ε. Ναι, για κάποιο λόγο. Έχουν το ραγδό. Που δεν το συναντά συχνά. Ένα σμαραγδί καρίδι. Να. Ένα καριδένιο μαράγδι. Ένα μαράγδι μεγάλο σαν καρύδι. Αυτό είναι το καλύτερο. Ναι, και είναι και πανάκριβο. Για έναν άνθρωπο που ζει κάτω από μία πέτρα, μέσα σε μία σπηλιά, σε ένα βουνό, σε μία ξένη χώρα που δεν έχει μιλήσει ποτέ το ελληνικά και δεν έχει ανοίξει ποτέ την τηλεόραση ή δεν έχει περπατήσει ποτέ στον δρόμο να πάει ένα θέατρο, mm. θέλω να μου πει ποια είσαι και τι κάνει αυτή τη ζωή. Είμαι μια κοπέλα κοκκινομάλα αυτή την εποχή. Κάνω μια σειρά. Είμαι σε καλή φάση σχετικά. Όχι, δεν θα λέω σχετικά. Είμαι σε καλή φάση. Προσπαθώ παράλληλα να ερεμήσω και να... Πέρασε ένα δύσκολο χειμώνα που δεν ήταν δύσκολο. Ήταν ωραίο στην πραγματικότητα, αλλά είχα πάρα πολλή δουλειά. Θέατρο και γύρισμα συνεχές. Δηλαδή για να καταλάβεις από τις 15... Όχι, δεν θα πω από τις 15 Νοεμβρίου, Από τις 20 Αυγούστου που φύγα από την Αίγινα. Μέχρι προχθές που ξαναπήγα στην Αίγινα... Δεν είχα πάρει ούτε ένα ρεπό και τώρα έχουμε τέλο τέλος Μαρτίου. <laughs> Δεν έχω ξαναδεί άνθρωπο να μου λέει κάτσα να τελειώσω τι παραστάσει και θα έρθω στη συνέντευξη. Ναι. Συνήθω θέλουν να έρθουν όσο παίζουν κάπου. Για να πούνε για την παράσταση. <laughs> <laughs> ε, παράσταση. Δυστυχώ εγώ από ένα σημείο και μετά εγκατέλειψα το πρόμο τη παράσταση γιατί μου ήταν αδύνατο. Και κάποια στιγμή είπαμε να κάνουμε και. Ευτυχώ πήγαινε πολύ καλά από μόνη τη. Ε, είπαμε να κάνουμε και μια επίσημη την οποία ξεκινάμε να την οργανώσουμε. Ε, έχω για να πάω και σε μια εκπομπή τηλεοπτική τέλο πάντων δεν θα πω, πια τώρα που έχω πει ναι θα πάω μου φέρνει στη λίστρια ρούχα για να δω θα... και μου βάζω τα κλάματα Σαββάτο πριν την διπλή λέω παιδιά δεν μπορώ να κάνω τίποτα δεν έχω κουράγιο ούτε να κάνω επίσημη ούτε να πάω σε αυτή σας παρακαλώ θα κάνω μόνο γιατί όλη μου η αγωνία ήταν να μην κλείσω το θέατρο ή να μην δεν πάω κάποιο... ένα πρωί στο γύρισμα από την κούραση. Το έβγαλα καλά δεν έκανα εκπτώσει στη δουλειά, δηλαδή δεν νομίζω ότι κάνει που είδε την παράσταση ή ήμουν στο γύρισμα. Το έβγαλα, κατάλαβα αυτό. Αλλά για μένα ήταν πάρα πολύ κουραστικό. Οπότε τώρα μου έχουν μείνει ένα μήνα γυρισμάτων. Θα πάρουμε και μια διακοπή, γιατί από ό,τι φαίνεται θα πάρουμε και τον επόμενο κύκλο από το γαλλικό, γιατί είναι γαλλική σειρά. Όλα το κουτροπολία εδώ το μαθαίνετε, γιατί έχει πάρα πολλού φαν που βλέπουν το IQ. Όλοι λέμε. με ρωτάνε στον δρόμο, πότε θα είχε ξεκινήσει. Ναι. Δεν ξέρω γιατί το κανάλι είναι μεταξύ του να το ξεκινήσει τώρα και να. Δι να κάνουμε και τα υπόλοιπα μετά είναι το πάμε του χρόνου όλο μαζί. Θα δούμε τώρα, δεν ξέρω. Εδώ δεν ξέρω η επίσημη κάτι. απάντηση από το κανάλι. Ναι, δεν έχω <laughs> επίσημη απάντηση από το κανάλι. Α πάμε λίγο στην παράσταση, γιατί είναι κάτι που το είδα πρόσφατα και έτσι μου έχει μείνει. Ναι. Σκηνοθέτησε. Η εσύ... δεύτερη μου. Η δεύτερη σου παράσταση. Καταρχά, πώ ήταν σαν εμπειρία να σκηνοθετεί ένα τόσο καμένο <laughs> <laughs> θεατρικό πράγμα. Εγώ φταίω που το διάλεξα. Εσύ το διάλεξα. Δεν σου είπα, ξέρω εγώ, έχουμε αυτό και αυτό, διάλεξε τη. Θα σου πω τι έγινε. Ο Κατσαρίδη, ο παραγωγό μα που μου είπε, πάρε το είδη και κάνε ό,τι θε. Αυτό το κάνω ότι θε δεν υπάρχει χειρότερο, γιατί σου αφήνει μια ελευθερία. ελευθερία δεν ξέρει να την κάνει γενικώ. Άρχισαμε να, να, να σκεφτόμαστε διάφορα έργα και κάποια στιγμή πάνω στην κουβέντα. Αυτό το είχα διαβάσει τυχαία ένα μήνα πριν. Και έλεγα, 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 έλεγα με διάφορα λόγια: Υπάρχει και αυτό. <laughs> το Η Μαριχουάνα τη Μωμά είναι καλύτερη στην Τάριο Φόλα, Θέλει πολύ δουλειά, γιατί είναι παλιό το έργο, το έργο του 76. Και είναι φλίαρο. Και ενώ ξεκινάει καλά, κάποια στιγμή το χάνει και θέλει, θέλει επεξεργασία. Και... Αυτό μου λέει: Θα κάνει. <laughs> λέω. Ε, πάνω, διαβασέ το. Όχι αυτό. Αυτό μου αρέσει ο τίτλο. Εντάξει, ο τίτλο είναι ωραίο. Και ο συγγραφέα είναι ωραίο. Αλλά σου λέω: του το στέλνω, το πάντων. Το διαβάζει. Αυτό είναι καταπληκτικό. Ε, εντάξει, εγώ κουράστηκα πάρα πολύ για να το φτιάξω. Φαίνεται ότι είναι πολύ... ήταν δύσκολο να γίνει όλο αυτό γιατί έχει μέσα μία. Παράνοια που, αν την κάνει <σταλεί> λάθο, δεν βγάζει κανένα νόημα. Ναι, κοίταξε. Είναι και ότι έπρεπε να το φέρω και σε μια σημερινή κατάσταση που δεν ερχόταν εύκολα. Γιατί μιλούσε για πάρα πολλά πολιτικά τη Ιταλία του 76. Με τελείω άλλη πολιτική κατάσταση. Γιατί ο Φώ στην ουσία είναι πολιτικός συγγραφέα. Και ήθελα να γράψει και κάτι για τότε που ξεκινούσε όλη αυτή η φάση με τα ναρκωτικά και την ηρωίνη που πρώτο ήρθε στην νεολαία την δεκαετία του 70, και που. Ω κομμουνιστή φοβήθηκε και πάρα πολύ και ήθελα να γράψει κάτι εναντίον των Δεν Ήταν κάτι υπέρ των ναρκωτικών, όλο αυτό. Αλλά είναι όλο καμένο το έργο μέχρι το τέλο που έχει και μια ανατροπή. Γιατί τώρα έτσι κι αλλιώ η παράσταση κατέβηκε, οπότε μπορούμε να το πούμε. Έχει ένα ωραίο πλωτού στο τέλο. Όπου τίποτα από όλα αυτά που βλέπουμε δεν είναι έτσι στο τέλο. Δεν είναι αληθινό, ναι. Αλλά εγώ πρέπει να το φέρω να το κάνω σημερινό, να το καταλαβαίνει ο άλλο τη βλέπει. Έτσι κι αλλιώ την είχε στην ευχή του συγγραφέα, γιατί. Και ο Ντάριο Φώστα συνεντεύξει το έλεγε ότι πάντα τα έργα τα ξανακοιτάει όταν περνάνε τα χρόνια και προτρέπει όσου τα ανεβάζουν να τα πειράζουν και να τα φέρουν στο σήμερα για να τα καταλαβαίνει ο κόσμο. Οπότε δούλεψα αρκετά σε αυτό. Έκανα και διασκευή δηλαδή. Και επειδή είχα να παίξω και ένα τόσο μεγάλο ρόλο, κουράστηκα και γι' αυτό. Γιατί έπρεπε να είσαι και από πάνω και να είσαι και από κάτω. Είναι η δεύτερη σκηνοθεσία που το κάνω έτσι, δηλαδή που παίζω και σκηνοθετώ. Νομίζω, μ αρέσει να σκηνοθετώ, στο επόμενο θέλω να κάνω μία που να μην παίξω, να έχω μόνο να είμαι μόνο από κάτω και να το φτιάχνω. Για να μπορεί να φεύγει και κανένα από το Κυριακή. Πρώτον γι' αυτό. Δε, πρώτον γι' αυτό. Να μην έχω τη σκλαβία την καθημερινή. Αλλά για να ευχαριστηθώ, μόνο τη διαδικασία τη. Ε, είναι διαφορετικό το άγχο. Πώ γίνεται να σκηνοθετεί και να είσαι και εσύ πάνω στο σκηνή εκείνη την ώρα και να παίζει. Πώ δίνει σημασία στο τι κάνει ο άλλο, α πούμε, εκείνη την ώρα. Κοίτα, πολλά πράγματα σίγουρα στη διάρκεια των παραστάσεων θα μου ξεφύγουν. Μερικά πράγματα δεν μου ξεφεύγουν, αλλά τα αφήνω να, να, γίνουν. Στη διαδικασία των προβών βάζω τη βοηθό μου. Με παίζει, είμαι από κάτω και όταν παίζω εγώ κάνω βίντεο και βλέπω τον εαυτό μου. Σίγουρα υπάρχουν πράγματα. δηλαδή, πολλέ φορέ έρχονταν η Μαριάνθη βοηθό μου και μου λέει Εκεί στη σκηνή από πίσω, εγώ δεν το βλέπα. Κάνουν αυτό, ξέρω εγώ. Ε, έχει ξεφύγει αυτή η κατα... Αλλά από ένα σημείο και μετά έχει την πείρα και νιώθει του τι γίνεται. Το καταλαβαίνει. Εντάξει, όταν είσαι φτασμένο ε, ηθοποιό παύλα σκηνοθέτη. Δεν είναι θέμα φτασμένο, Μωρή. Να έχει πείρα, να έχει κάποια χιλιόμετρα. Ναι, παιδάκι, ξέρεις, έτσι, αυτό εννοώ. Το ξέρω. Ναι. Σταμάτα, έτσι το λέω. <laughs> το πιστεύω. Μπορείτε να το λέω με ύφο ε, τέτοιο. Οκ, okay, με το θέατρο τελείωσε κιόλα, οπότε δεν έχει και πολύ νόημα να το συζητήσουμε. Αν και ήταν μια πολύ ωραία παράσταση που πραγματικά άξιζε να τη δει κάποιο για να γελάσει, ειδικά από τη μέση μέχρι το τέλο. Ναι, γίνεται πολύ αστείο μετά το έργο, ναι. <laughs> ήταν πάρα. Ενώ δεν ξεκινάει ακριβώ έτσι. Δηλαδή, στην αρχή δεν είμαστε... καταλαβαίνει τι θα δει. Ναι, δεν καταλαβαίνει. Και σου φαίνεται παράξενο στην αρχή μα. Τι είναι αυτό το Και έχει οικογένεια και πάρα είναι. πολύ ωραία σκηνικά. Mm -hmm. Να το πούμε mm -hmm. και αυτό. Μαρία Φιλίππου. Αλήθεια, και αυτό η Μαρία Φιλίππου, ρε παιδιά. Την ξέρει τη Μαρία. Ναι. ναι, και αυτό. Την ξέρω από το μήνο. Α Ας φύγουμε λίγο από το θέατρο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι fans εδώ του καναλιού, που μπορεί να είναι και κάπως συνομήλικοι με μένα, ε, σε ξέρουν από άλλους ρόλους που έχεις παίξει. Από την τηλεόραση. Από την τηλεόραση. Ένας από αυτούς τους ρόλους, ρε παιδί μου, τώρα μπορεί να ήταν, δεν ξέρω... Τυχαία το, το διαλέγεις. Τυχαία <laughs> διαλέγω τώρα. Ένας από τους αγαπημένους ρόλους του κόσμου μπορεί να ήταν και η, πώς τη λέγανε, βάλια, ναι. φαλιά. Χάλια. <laughs> Φάλια. Έχω και τον Αργύρι, ο οποίο του λέω συνέχεια τάκε από το παραπέντε, από τι Και Τα μισά θυμάται. Τίποτα δεν θυμάται. Ε. Μου πέταξε χθε ένα. Πουλήσαμε τα μπέλια στο χωριό και τρελάθηκα. Πουλήσαμε τα μπέλια στο χωριό, τι είναι. Το λέω εγώ, το είχα πει. Θεοπούλα. Α, 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 κάτι είναι, ναι. Κάτι είναι, αλλά δεν μπορώ να ξέρω τι είναι και πότε υπόθηκε. Ρε, δεν γίνεται να, να, είμαστε όλοι τόσο πορωμένοι. Όλη η γενιά μου είναι πραγματικά πορωμένη. Εσύ, εμεί πόσο το χαρήκαμε, ξέρει. Δεν είναι ότι το, 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 θεωρούμε κάτι και αυτό. Το θεωρούμε, νομίζω, όλοι μα που, που, το κάναμε. Ένα ορόσημο στη, στη δουλειά μα και στην καριέρα μα το παραπέντε. Για όλου από εκεί που του πήρε, του πήγε κάπου αλλού και του έδωσε πολλά πράγματα. Δεν το θεωρούμε. Αλλά τώρα ατάκε που βλέπουν τα, τα παιδιά, επειδή σα ήταν και παιδάκια, που ναι. εντυπώνουν εντυπώνονται αλλιώ τα πράγματα στα παιδιά και τα βλέπετε και συνεχώ και στι επαναλήψει. Και μέσα από το YouTube και αυτά, εγώ το έχω δει τότε εγώ που παίχτηκε. Το έβλεπα να παίζετε live, εγώ, Το έχω δει τότε που παίχτηκε, σίγουρα όλο, και μετά το πετυχαίνω σποραδικά στι επαναλήψει, αλλά μπορεί να δω. Τώρα, α πούμε, τελευταία φορά που είχε βάλει ήταν ένα επεισόδιο, που λέω Αυτό δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. <laughs> Ή τα το είχα δει τότε, δεν κατάλαβες. Έχει πολλά που δεν τα θυμάμαι. <Το> Δικέ μου ατάκες τις θυμάμαι, <Το> νομίζω. Αν μου κάνεις κανένα τεστ μπορεί να αποτύχω, αλλά νομίζω ότι τις θυμάμαι. Έπρεπε <Το> να κάνω, <Το> να ετοιμάσω παιχνίδι. <Το> <Το> Ξέρεις τι, όταν έχεις να, να πεις τόσο αστεία πράγματα και τόσο ωραία γραμμένα, <Το> <Το> και τα μαθαίνεις πολύ εύκολα, και δεν τα ξεχνά. Γιατί είναι πολύ ωραία γραμμένα. Ισχύει αυτό. Βέβαια, αυτό που ξεκίνησα να σου λέω είναι ότι έκανε ένα ρόλο, την Τάλια, που ήταν ένα πάρα πολύ κομικό ρόλο και πραγματικά. και όχι μόνο οι ατάκε. Ο τρόπο που υπήρχε ανάμεσα. στου άλλου ανθρώπου, στου στους... κανονικού. Ακριβώ. Ε, αλλά εγώ, αυτό που πήρα τέλο πάντων και βλέποντα το και πιο μεγάλη και τότε, είναι το ότι ήταν ένα πάρα πολύ στενάχωρο ρόλο. Ένα πολύ θλιμμένο άνθρωπο. Κοίτα, η Ντάλια, είναι ένα τραγικό χαρακτήρα, όπω είναι και περισσότεροι κομική ρόλη. Δηλαδή, ε, το ότι βγε, βγάζουν γέλιο οι ρόλοι δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι τραγικοί. Και είχε, είχε πάρα πολύ μέσα τη ε, σκοτεινιά και μαυρίλα. Είχε πολύ. Το κλάμα που χωρίξει εγώ που δεν την κάνανε παρέα οι άλλοι γιατί είχαν μάθει ότι ο μπαμπά <σκομίως> τη. μεταξύ, έχει και εσύ αυτό το ύφο. Δεν ξέρω. Όταν παίζει ρόλου που πρέπει να είσαι αναχωρημένη, είσαι φρικτή. <Σ> Φρικτή με την έννοια του. <Συσσύναι> Θέλω να σου δώσω ζάνα ρε παιδί μου. <Συσσύναι> <Συσσύναι> Νομίζω καλά οι κωμικοί ρόλοι παίζονται μόνο άμα του ζήσω το... τραγικού. Αλλιώ no. θα είναι σαν χλαμάρα. Επίση, όλοι θέλαμε να τα φτιάξουμε τον Αλέξη και. μια χαρά πήγε αυτό τελικά. Κάναμε και δύο παιδιά. Ε, δεν πήγε <laughs> καλά. Αυτό <laughs> ε, ε, το θυμάσαι όμω. Το, το θυμάμαι γιατί στο τέλο ήταν αυτά τα δύο παιδιά που ψάχναμε να βρουν ποιο θα μου μοιάζει. <laughs> το παιδάκι ήταν σαν την τάλια με μπουκλάκια. Και το παιδί σαν τον Μιχάλη. <laughs> Πώ βρήκατε τα παιδιά τελικά. <laughs> που, πού να ξέρω, τα βρήκαν εκεί στο κάστινγκ. <laughs> Ήρθανε μια μέρα τα καημένα και τα βάλαμε. Τώρα αυτά πρέπει να είναι. Όχι πιο μικρά από μένα. 20 χρόνια είναι. 19 είναι από το γύρισμα αυτό. Φεύγουμε από αυτή τη συζήτηση, θα ξαναπάμε μετά λίγο στο παραπέντη. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ξέρω και από τον Αργύρι ότι περνούσατε πάρα πολύ ωραία στα γυρίσματα και δεθήκατε και σαν παρέα πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή, μου λέει κάθε φορά που θα συζητήσουμε για κάτι. Είχαμε πάει εκείνο το καλοκαίρι, ήμουν με τη Σμαράγδα και είχαμε πάει. Και εμεί φάση. Φασί... Ω παρέα Αργύρι, γέραμε σε λίγο, δηλαδή. Ναι, είχαμε περάσει πάρα πολύ ωραία. Ήσασταν κανονικοί παρέα. Κοίταξε, αυτοί γνωριζόντουσαν μεταξύ του. Ο Γιώργο, ο Αργύριi, η Αγγελική και ο Μιχάλη. Ήτανε... Όχι, ο, ο Αργύριi. Αυτοί οι τρει ήταν από, από το ίδιο έτο. Οπότε ο Γιώργο και έγραφε και για αυτού. Ο ήταν φίλοι. Και είχε γράψει για αυτού του ρόλου. Εγώ και η Ελισάβετ ήμασταν τα outsider που ήρθαμε ξαφνικά έτσι. Καλά, και που... εσένα ήταν να σε κάνει κάτια δανδουλάκι. Το ρόλο το δικό μου τον έγραφε για την Κάτια. Η Κάτια, ευτυχώ θεέ μου, είχε κλείσει στο βέρα στο δεξί, νομίζω, τότε και δεν μπορούσε να το κάνει. Και πέσα, άρχισαν να πέφτουν τα ονόματα ποια θα μπορούσε να κάνει αυτό το ρόλο. Ο τελευταίο άνθρωπο που θέλανε ήμουν εγώ. Και μάλιστα προχτέ που παίζαμε, ήμασταν στην Έγινα τώρα που πήγαμε το Γιώργο και παίζαμε γελαδοπάζαρο. Που είναι ένα παιχνίδι, το ξέρει αυτό το γελαδοπάζαρο. Όχι, αλλά είναι κάτι που θα Είναι ένα ο παιχνίδι με κάρτε τέλο πάντων. Με, με ζώα, αγοραπολισίε ζώων τι δεν σου εξηγώ. Για πε για το γελαδοπάζαρο. <laughs> και αυτοί παίζαν όλη νύχτα γελαδοπάζαρο, προσπαθώντα να βρούνε ποια μπορεί να είναι, ε, για να μην είμαι εγώ. Γιατί είχε προτείνει ο Αντώνη Αγγιλόπουλο να είμαι εγώ, που είχαμε συνεργαστεί σε δύο επεισόδια safe sex. Και ο Αντώνη επέμενε για μένα, να είναι καυτό καλά. Δηλαδή να είναι καλά η κάτια που, δεν, που είχε άλλη δουλειά. Και ο Αντώνη που επέμενε. Και αυτοί δεν με θέλανε καθόλου, γιατί ο Μιχάλης πίστευε ότι είμαι πάρα πολύ σοβαρό άτομο. Και ότι θα, θα διαβάζω διάφορα βιβλία στα γυρίσματα. <Κι> αυτό δεν ξέρω πώ του είχε καρφωθεί. Ότι εγώ θα είμαι στα γυρίσματα σοβαρή και σαν αυτέ τι παλιέ δασκάλε. Θα σκάλε το σε Εσύ παρακαλώ, και θα διαβάζω διάφορα βιβλία. Και δεν, ότι δεν θα έχει πλάκα. Οπότε κάποια στιγμή φτάσανε σε μένα, ευτυχώ. Και εντάξει, νομίζω λύθηκε γρήγορα η παρεξήγηση με τα βιβλία <laughs> και τη σοβαρότητα, γιατί δεθήκαμε πολύ γρήγορα. Μα πώ δημιουργήθηκε αυτή δεν η Δεν ξέρω, το είχε ο Μιχάλη στο μυαλό του. Κάπω το είχαν. Ότι είμαι πολύ σοβαροφανή. Με τον Μιχάλη όμω τώρα κάνετε κολλητή παρέα. Πάρα πολύ, ναι, από τότε. Όμω πολύ γρήγορα λύθηκε αυτό. Ο τελικά το πρόσωπο είναι γελίο και δεν είναι έτσι. <laughs> <laughs> Συγγνώμη, και τι γυρίσανε και σου είπανε μετά. Ε, μου καταλάβανε. το έπανε μετά, μου λέει, μου το έπανε αυτό. Όλη Πιστεύω την ιστορία ότι θα Με δηλαδή. το γελαδοπάζαρο. Εσύ το περίμενε τότε ότι θα κάνει τόσο μεγάλη επιτυχία με ένα κωμικό ρόλο. Εδώ το διάβασα, περίμενα ότι θα. Δεν ήξερα αν θα κάνει τέτοια νούμερα, γιατί τώρα αυτό είναι και μια συγκυρία. Δεν ξέρει πώ θα. Αλλά ήξερα ότι θα πάει καλά, ήξερα ότι θα κάνει επιτυχία η σειρά. Έβλεπα τι Σαββατογεννημένε. Εγώ ήμουν φαν του Γιώργου. Και όταν μου είπε ο Αντώνη ότι είναι αυτό το παιδί που είχε γράψει. Λέω: Σεββατογεννημένο, κάθε Δευτέρα βλέπω. Έβλεπα δηλαδή κάθε Δευτέρα, Σεββατογεννημένο. Μ' αρέσει πάρα πολύ όπω γράφει. Και όταν το διάβασα, ήξερα πώ να το παίξω. Δηλαδή. εντάξει, μπορεί μια άλλη θα Μίλεις το παίζει αλλιώ. Εννοώ πολύ συχνά σε ένα ρόλο το παίρνει και λες, τώρα αυτό πώ θα το κάνω αυτό ήξερα ότι θα το κάνω έτσι. Σίγουρα αν το έκανα λιθοποιό ή κάτι, θα το έκανα αλλιώ και θα ήταν και πολύ ωραίο. Αλλά εγώ το είδα αμέσω ότι είναι έτσι. Και εξού και το φαντάστηκα να είναι και με αυτό το άφρο το μαλλί. Για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Α, τώρα. εσύ το φαντάστηκε. Ναι, και το είπα, ξέρει τι σκέφτομαι. Να έχει ένα μαλλί άφρο. Λέει, μου κάνανε έτσι. Λέω, ελάτε, λέω στο κομμωτήριο. Πήγα στο Δουδέση. Λέω, θα μου το κάνει. Είναι πολλέ ώρε. Θα κάνουμε περούκα, λέω, αν σα αρέσει. Είναι πολλέ ώρε να γίνει. Και, έλα, και Είχαμε κλείσει ραντεβού εκεί στο Κολονάκι, στο Νάγιο Διονύσιο, δίπλα σε ένα καφέ. Και περίμενε ο Αντώνη <laughs> με, με τον Γιώργο να βγάλω από το κομωτήριο. Και μετά από ώρε βγήκαμε αυτό το πράγμα και μου είπαν: OK. Και μετά θυμάμαι ότι είπα στον Αντώνη, Μπορώ, Πώ σου φαίνεται να έχω και, ε, χρυσά σιδεράκια στα δόντια. Δεν είχε βγει ακόμα η Μαριά. Συμπηχεί και okay. μετά. Ε, όχι, μου λέει: μην το παρακάνει. Λέω: Θα τα βγάλουμε μετά, αλλά να με, και με χρυσά σιδεράκια. Το <laughs> 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 Οκ, okay, εντάξει, θα ήταν λίγο υπερβολικό αυτό. Ναι, ίσω να ήταν, θα να παραήταν. Και σκέβαζε στο μαλλί όλε αυτέ τι. Ε... Και μετά από το μαλλί άρχισε και να έρχεται και το ντύσιμο. Δηλαδή με την εντυματολόγο αρχίσαμε να το. Δεν ήταν από, από το Γιώργο το ότι θα την τιμένη αυτή τόσο εξωφρενικά. Ναι. Και τα πράγματα στα μαλλιά, δικό σου. Και ήταν... βα, βάζαμε. Ε, μετά αρχίζει το χτίζει. Δηλαδή πάνω σε αυτό το μαλί χτίστηκε όλιο. Όλη αυτή, η, όλο αυτό το look. Σαν την Τερέζα από του Μέν και του Δέν που τη βάζανε ρολόι στο κεφάλι, κοτσιδάκια. Η Τερέζα ποια ήταν. Ε? Η Τερέζα, το σκυλί τη. Α, της η Τερέζα, ναι, ναι, ναι. Σαν το σκυλί. Σαν το σκυλί. <laughs> δεν ξέρω πώ τέργηξε. <laughs> που δεν φαινόταν καν ότι είναι περίπου. Ναι, δεν φαινόταν γιατί έφτιαχνα στην πραγματικότητα αυτό το μπροστά για να φαίνεται η ρίζα. Και έμπανε από εδώ και πίσω. Το, το, το είχαμε φτιάξει δηλαδή από εδώ και πίσω. Το φτιάχναμε και αυτά μπροστά, εντάξει, μου περνάνε 20 λεπτά, τα φτιάχναμε. Δεν γιατί σου όλο... είχε φύγει ποτέ η περούκα στο γύρισμα. Όχι, μαμά. όχι, είναι όχι πολύ... αλλά στο κάμπινγκ, που είχε τρομερή υγρασία, ίσιονε κάθε μισή ώρα αυτό και γινότανε μαρούλι. Γι' αυτό και κάποια στιγμή το έχουμε μαζέψει όλο, γιατί δεν γινόταν να καθίσει. Στο κάμπινγκ επίση μα τσιμπήσαν πάρα πολλά κουνούπια. Πάρα πολλά όμω, εκατομμύρια. Και αυτό με την ατάκα με το ταβάνι. Στο ταξί? Ö, όχι, στο. Α, στο Παρθενώνα. Όχι, στο Μετρόπολι. <laughs> Τα θυμάται όλα, ρε παιδιά. Στο κάμπινγκ, ότι δεν έχει ταβάνι. Τι είχαν Δεν λέγαμε κάτι για τον Παρθενώνα που δεν έχει ταβάνι. Ή δεν έχει πόρτε, δεν, δεν έχει παράθυρα. Δεν έχει παράθυρα. Καλά, έχω γεράσει κι εγώ έτσι. Ε, Πού να τα θυμάμαι τώρα. Το και εγώ μ' άρεσε, σε ευχαριστώ. δεν τα έτσι. Εσύ όταν ήσουν μικρή, εντάξει, και είσαι στον μπαμπά σου που ήταν ηθοποιό, οπότε ήσουν λίγο μέσα στο, σε όλο το. ήξερε πώ είναι τα πράγματα. Πολύ καλά. Πώ αντιλαμβανόσουν το χώρο. Δεν το είχα σαν κάτι εύκολο. Οκ. Okay. Είχα διάφορα προβλήματα δικά μου. Δηλαδή, ήμουνα πάρα πολύ ντροπαλή. Αποκλείεται ρε, παιδιά, να Όχι. πειράζει. τραγική. ντροπαλή. Είχα δύο εαυτού στην πραγματικότητα. Είχα ένα πάρα πολύ εξωστρεφεί αυτό που έκανε πάρα πολλές αηδίες όταν ένιωθε οικειότητα, αλλά με τις φίλες και όλα αυτά. Και όταν έπρεπε να αναλάβω μια ευθύνη και να κάνω κάτι σοβαρά καλά, είχα ένα φρένο και ένα, ένα τρόμο. Και ο, οπότε αυτό το είχα πάρει δεν πολύ σοβαρά το θέμα του... Mm. Δεν το είχα πάρει ως παιχνίδι που θα έπρεπε να το είχα πάρει. Και για κάποιο λόγο το είχα πάρει σοβαρά, οπότε εκεί δεν μου ήταν εύκολο να, να εκφραστώ και να εκτεθώ. Μου ήταν πολύ δύσκολο και έκανα αγώνα τεράστιο με τον εαυτό μου για να εκτεθώ και χρόνια μετά τη σχολή. Στη σχολή κυρίω έλυσα πολλά προβλήματα από αυτά που είχα όταν μπήκα, που ήταν πολλά. Δηλαδή είχα νομίζω τα περισσότερα από όλα την τάξη μου σε αυτό το τομέα. Ότι ντρεπόσουν, ρε παιδί μου. Ότι, ότι δεν μπορούσα να δείξω τον εαυτό μου. Αυτό που είμαι. Να... Όχι επί τη ουσία δεν μπορούσα εκεί, στην υποκριτική. Όχι στην υπόλοιπη μέρα. Προφανώ. Ναι. Ω κανονικό άνθρωπο, ούτε είχα θέματα με την επαφή με του ανθρώπου. Ήμουνα λίγο ω μοναχοπέδι. Δεν μίλαγα πρώτη στον άλλον εξού και έχω παρεξηγηθεί με πάρα πολύ κόσμο γιατί νομίζει ότι είμαι snob και αυτά, ενώ εγώ είμαι πάρα πολύ φοβισμένη. Έτσι μπήκα και στη σχολή. Με ένα ύφο, εγώ έτρεμα. τρεμά. Χάλια. Όταν λέμε χάλια, δεν είχα κοιμηθεί όλο το βράδυ. Ε, και μπήκα και σκέφτηκα ω ηλίθια Είμαι 18 χρόνων, σκέφτεσαι κάτι μαλακίε. Και λέω, Α, τώρα μα μπω. Εγώ έτρεμα. Θα είναι γεμάτο παιδιά. Έχω και αγοραφοβία. Δεν <laughs> στο <laughs> πάει αυτό. Ωραία, καλά πάει Έχω και αγοραφοβία. Έχω μια σοβαρή. Αυτή την έχω ακόμα. Μου και μου φεύγει. Πού θα μπω εκεί και θα είναι όλα αυτά τα παιδιά. Φου, τι θα κάνω, Πρέπει να τους, <laughs> τους τρομάξω. Και, θα πω. και μπαίνω με πάρα πολύ ύφο ότι είμαι, έχω τρομερή αυτοπεποίθηση. Και κάνω γράκ! Ανοίγω την πόρτα, ανάβω ένα τσιγάρο, κάπνιζα. Πολύ ωραία. <laughs> <laughs> και κάνω αυτό. Αντιπαθέστατη μιλάμε. Και αυτοί γυρνάνε όλοι και να <laughs> Τι είναι αυτό που μπήκε. Αυτά ήταν κανονικά τα παιδιά τα περισσότερα. Δηλαδή φοβόντουσαν και το δείχναν. Εγώ ήθελα να πάω, ενώ είμαι τόσο φοβισμένη. Και μην τυχόν και κάποιο το δει, ότι αν το δουν αυτοί, θα το δω στα μάτια του και θα γίνω ακόμα χειρότερα. Θεώρησα. Κατάλαβε. Γίνονται αυτά τα μέσα στο κεφάλι σου όταν είσαι μικρό. Καλά, και τώρα μπορεί να γίνουν. Οπότε είπα να το, να το παίξω έτσι. Φίλη μου, η Βίκυ, που είναι ακόμα φίλη μου από τότε, μου λέει ότι όταν σε είδα, είπα την αυτόραια. Τι πήκε τώρα. Αυτό μου πέρασε βέβαια μετά, γιατί εγώ έδωσα, πήγα 8 ώρα το πρωί και έδωσα στι 10 το βράδυ. Και είχα διαλυθεί γιατί το Κ, από το Α μέχρι το Κ, πήγε 10 το βράδυ. Ε, και μέχρι το μεσημέρι κράτησε το πολύ, διαλύθηκα. Μετά μου δίνανε χάπια, σπυρίνε, είχα πονοκέφαλο, μου φαίνανε. μόνο βεντούζε που <laughs> Έτσι, δεν μου κόβανε. Γύρω, γύρω. <laughs> ναι. Οπότε ηρέμησα. Όταν ήσουν ο μικρή, έπαιζε θεατρικά στο σχολείο. Είχα παίξει σε ένα θεατρικό, σε ένα σύλλογο ε, πολιτιστικό ε, το Στραβομούτσο, όπου ήταν του Γιάννη του Καλατζόπουλο και το είχε σκηνοθετήσει μερικά η Μίρια Καλατζοπούλου, που είναι ηθοποιοί, του ξέρει. Ήταν αδέρφια. Ναι. ναι. <laughs> Ωραία. Και είχα παίξει και κάτι, ανέβαζα παραστάσει μόνη μου στο ξυλόκαστρο στο σπίτι μου, στον κήπο με τι φίλε μου. Τι έβαζα και κάνανε και τι σκηνοθετούσα. Περίμενα, α πούμε, ότι θα μου πει ότι δεν ήθελα στο σχολείο, γιατί. Ντρεπόμουν να εκτεθώ. Στο σχολείο. Θα σου πω ότι δεν ντρεπόμουν. Α πούμε, μου είχαν γίνει προτάσει επειδή Ήμουν από του γονεί λοιπόν. μου yeah. να παίξω το παιδάκι σε κάτι και δεν πήγαινα. Ήθελα να ξεκινήσω κατευθείαν ω ενεργό. Έτσι έλεγα, αλλά αυτό ήταν ψέμα στην πραγματικότητα. Ντρεπόμουν και φοβόμουν να το κάνω. Ενώ μέτρωγε. Από την... και έλεγα: Όχι, ε, δεν θέλω να γίνω παιδί θαύμα. Θα <laughs> γινόμουν και θαύμα κιόλα. Δηλαδή δεν, δεν μπορούσα να δω από το όνομά μου, θα ήμουν και θαύμα. Όχι, δεν θέλω, γιατί όταν θα μεγαλώσω, αυτά τα παιδιά δεν κάνουν ε, μετά καριέρα. Αυτό ήταν ένα ψέμα στην πραγματικότητα. Εγώ φοβόμουν. Έλα, ε, αγάπη μου, δεν μπορώ να φοβόσω. Ε, εντάξει, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό να φοβάσαι. Αρκεί να το ξεπεράσει και να μην. Γιατί σου φέρνει εμπόδια και φρένο. Φαίνεται ότι το έχει ξεπεράσει, αλήθεια είναι. Ναι. Το ότι το παραδέχεσαι ε, τουλάχιστον. Ε, ότι... Έχει, υπάρχουν ψήγματα, αλλά πολύ μικρά πια. Πολύ. Είσαι τελειωμανή, θα έλεγε. Ε, έχω και, αυτό το, και αυτή την πάθηση που δεν είναι σωστό να είσαι. Δεν είναι καλό. Έχω και με την ευθύνη, με πνίγει η ευθύνη. Θέλω να τα κάνω όλα σωστά. Οπότε προτιμώ ή να μην την πάρω. Και όταν την παίρνω, Είμαι σε μια. Αυτά, α πούμε, είναι πράγματα που θέλω να τα ξεπεράσω. Τα θεωρώ εντελώ λάθο. Με το μυαλό, το, το ξέρω ότι είναι λάθο. Αλλά έλα που δεν υπακούει η ρεγαμότητα στο μυαλό. Ψυχοθεραπεία κάνει. Όχι. Μήπω να κάνω. Είσαι πολύ ψαχμένη, για να μην κάνει. Νομίζω πρέπει να βρω και τον κατάλληλο άνθρωπο. Αλλά γενικά ψάχνω πολύ τον εαυτό μου. Φαίνεται πάντω. Ναι, γιατί είχα <γγγλυ> θέματα <γγλυ> τα οποία έπρεπε να τα λύσω. Αγάπη μου. Ναι, μωρέ, όλοι έχουν. Είχε μεγαλώνοντα celebrity crush. Όχι, γιατί εγώ του γνώρισα όλου από πολύ μικρή. Δηλαδή, του απομυθοποιούσα, δεν το θεωρούσα κάτι. Για να καταλάβει, οι γονεί μου γνωρίστηκαν στο θέατρο του Μπιουκλάκη. Γνωρίστηκαν στην κόρη μου τη Σοσιαλίστρια στο, στο θέατρο, όχι στο σινεμά. Και αυτέ τι τάρα, α πούμε, την Μπιουκλάκη, την Καρέζη, και αυτά τι είχα δει από πολύ μικρή. Και το θεωρούσα πολύ κανονικό. Έχει δει από κοντά την καρέζη. Ναι, καλά. Αφού καταρχά με τον Κωνσταντίνο, ε, είμαστε ίδια γενιά. Έχουμε γεννηθεί και η ίδια χρόνια. Και ο πατέρα μου, όταν γεννήθηκα, έπαιζε μαζί τη αυτά τα χρόνια στο θέατρο. Έχει κάνει άπειρου ρόλου και στην τηλεόραση και στο θέατρο. Που η αλήθεια είναι ότι δεν έμεινε στη μανιέρα τη Ντάλια. Αυτό ήταν πολύ εύκολο. Ναι, αυτό είναι παγίδα. Δεν, δεν είναι καλό να την βάλει στον εαυτό σου. Α ναι. πού να βρεθεί τώρα η να ξαναπέξει. Δηλαδή, αυτό είναι μια φορά το κάνει. Νομίζω ότι δεν τολμάει και κανεί να γράψει κάτι τέτοιο. Ισχύει. Εκτό αν είναι ο Καπουτζίδη που. Γιατί έκανε και τόσο μεγάλο γκέλ αυτή η σειρά. Που τώρα μετά να ξανακάνει πάλι το ίδιο. Πω, τι θα γίνει, τι θα είναι. Έχει παρατηρήσει κάτι κοινό που έχουν όλοι οι ρόλοι που παίζει. Εμένα. Ενώ έτσι κι αλλιώ επειδή του παίζω εγώ. Δεν είναι παίξω... ειδικά σου στοιχεία. Δεν έχω κι άλλα στοιχεία να δώσω. Δηλαδή, όλοι οι ειθοποιητικά του δίνουν. Τι άλλο μπορεί να δώσει εκτό από δικά σου. Δηλαδή η ρόλη είναι όπω αντιλαμβάνεσαι εσύ τον κάθε ρόλο. Σίγουρα θα δανειστεί, θα να... υπάρχει ρόλο που σκεφτόμουν να, ε, ένα συγγενικό μου πρόσωπο όταν το έπαιζα. Πολύ έντονα. Πώς μέσα πώς... από μένα όμω πάλι ήταν αυτό δοσμένο. Απλά την είχα στο μυαλό μου και λέω, Α, α αυτή είναι σαν. Το, το κάνει αυτό. Αλλά και πάλι, μέσα από τον εαυτό σου βγάζει. Δεν είναι ακριβώς ότι μιμεί σε κάποιον. Είναι ότι μπαίνει στη θέση του λίγο. Αλλά πάλι μέσα από τον εαυτό σου, γιατί από τον εαυτό σου δεν μπορεί να ξεφύγει. Γι' αυτό έχει και ενδιαφέρον να βλέπει πώ βλέπει ο κάθε ηθοποιό τον κάθε ρόλο. Στο θέατρο, α πούμε, υπάρχουν ρόλοι κλασικοί που, τους παί... που ανεβαίνουν εκατομμύρια φορέ και τι παίζουν διαφορετικοί άνθρωποι και βλέπει μια διαφορετική πλευρά του ρόλου και του έργου από το πώ το ανεβάζει κάποιο. Δεν είναι πράγματα στο χαρτί μόνο. Υπάρχουν ρόλοι με του οποίου έχει ταυτιστεί. Τι χαρακτηριστικά είχαν αυτοί οι ρόλοι. Τι θα πει ταυτιστεί. Αν μου πει αυτό, θα σου απαντήσω. Ότι ρε, παιδί μου, Π.χ. ένιωθα σαν την τάλια. Δεν υπάρχει αυτό. Αλήθεια. Η τάλια νιώθει και εμένα. Εγώ βάζω πάνω στο ρόλο. Η τάλια δεν υπάρχει. Αλλά η τάλια είναι ένα, είναι ένα γραμμένο πράγμα. Εγώ δίνω ζωή στην τάλια. ο, η Αγγελική δίνει στην Αγγέλα. Το ταυτιστή, το λέω γιατί πολλοί νομίζουν ότι κάπως μπαίνει μέσα στο ρόλο σαν να ε, σε ελληνιάζεσαι, σαν να μπαίνει, α πούμε, στο. Παθαίνει κάτι σαν βαμπύρ. <laughs> δεν είναι αυτό το πράγμα. <laughs> Στην πραγματικότητα. Σου... Ή μπαίνει μέσα σου ο ρόλο, ρε παιδί μου, και σε στοιχιώνει. Υπάρχουν κάποιοι ηθοποιοί οι οποίοι του θεωρώ, εντάξει, δεν θέλω να πω. Αλλά έχω ακούσει, α πούμε, ότι πα στο καμαρίνι του μετά από την παράσταση και πολλή ώρα είναι ακόμα με στο ρόλο. Είναι με στο ρόλο και δεν. Να βγουν από το ρόλο. Τι να δει από το ρόλο, Δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό. Κατάλαβε, Υπάρχει ένα παραμύθι. Που δεν με πειράζει. Του αρέσει να το παίζουν. Είναι το ζωτικό ψεύδο του καθένα. Που μπορεί να είναι το ένα. Το ζωτικό βρα... ψεύδο. Ναι, ρε παιδί μου, που νιώθει καλά μέσα σε αυτό. Ότι ε, τώρα συγκεντρώνεσαι, τώρα μπήκε στο ρόλο, κάτσε να βγει ο ρόλο. Μπήκε στο ρόλο, θα βγω από το ρόλο. ρόλο Ήρθε ο ρόλο, θα βρω το ρόλο. Πού είναι ο ρόλο. Κατάλαβε αυτό κάποιο. Okay, οκ, το μαζί σκυττάρι. του, δεν με πειράζει. <laughs> μου φαίνεται ψωνίστικο εμένα, αλλά οκ, okay, πολύ πραγματικό. <laughs> γυλάς, Πραγματικά βοηθάει Αλλά <laughs> εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό το πράγμα Τουλάχιστον εγώ ποτέ δεν το έχω νιώσει έτσι Ότι θα στοιχειωθώ από ένα πράγμα Άρα Από δεν, ένα ρόλο Δεν έχει στοιχειωθεί από την Τάλια Όχι, η, η Τάλια μου άρεσε πολύ Είπα τι ωραία γράφει αυτό, αυτός Τι ωραία που έχω να πω αυτά τα λόγια Και τον εαυτό μου έβαζα μέσα Και προσπαθούσα να βρω πως αυτός ο άνθρωπος Με αυτές τις εμπειρίες αν ήμουν εγώ δηλαδή σε αυτή τη θέση, πώς θα το έλεγα. Αν ήταν η Κάτια, θα το έλεγε τελείω αλλιώ. Καλά, ναι, δεν υπάρχει. Θα ήταν άλλο. Θα ήταν πολύ ωραίο. Θα ήταν άλλο. Οπότε η Ντάλια σου λέω δεν υπάρχει. Τίποτα δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Ωραία. <laughs> Άσχετο, αλλά θα ήθελα να μου πει από τη δική σου οπτική τη... τρέλε που μπορεί να έχατε ζήσει στην περίοδο του παραπέντε. Κοίταξε, ήταν, θα σου πω, ήταν μια, δύο χρονιέ. Ε, με πάρα πολλή δουλειά, κάναμε και θέατρο. Ήμασταν σε τρέλα. Ε, τα, τα γυρίσματα τη Παραπέτα ήταν πάρα πολύ απαιτητικά. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Φαίνεται. Ε, Όποιο ξέρει τι είναι, θα πει γύρισμα γιατί πολλοί δεν το καταλαβαίνουν. Έρχονται σε και λένε Τόση πολλή ώρα το κάνετε, τόσο πολύ δουλεύετε. Εμά ήταν 8 μέρε για να βγει το κάθε επεισόδιο, 8,5 μέρες, μέρε, κάτι τέτοιο. Κάποιε φορέ δεν προλαβαίναμε γιατί. Έχουμε κάνει γυρίσματα και Σάββατο πριν τι διπλέ, δηλαδή υπήρχαν και κάτι τέτοια έξτραδάκια. Παρ' όλα αυτά είχαμε τόσο χαρά που πηγαίναμε. Έτσι, κουρασμένοι, άϊπτοι, κατάκοποι, στο γύρισμα να συναντηθούμε και να παίξουμε. Καταρχά, χαιρόσουν να αποπαίνει αυτό το κείμενο και λε τι ωραία. Θα...". Θυμάμαι όταν πήρα τη σκηνή του, του νεκροτομείου. Και λέγα: Χθε μου, τι ωραίο, τι παράλογο, τι φανταστικό που έχουμε να κάνουμε τώρα αυτή τη σκηνή. <laughs> το θυμάμαι όταν τι διαβάζαμε, τι διαβάζαμε και γελάγαμε μεταξύ μα όταν το, το, το διαβάζαμε. Ε, κάναμε πολλά, κάναμε. Σε διακοπέ έχουμε κάνει διάφορα. Έμασταν ε, και τόσο δημοφιλεί τότε που μα κυνηγάγανε και γινόταν ένα πράγμα. Έχουμε πάει μια φορά στη Σκύρο. Και όπω περπατάμε στα στενά, και ήταν και ο Αργύρης, ο Γιώργο και ο Μιχάλη και η Αγγελική. Και περπατάμε στα στενά και αρχίζουν και μαζεύονται παιδάκια, 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 παιδάκια. Και έχουν μαζευτεί Όλα τα παιδάκια του νησιού. Τα παιδάκια. Γιατί ήταν τώρα πρώτη, μετά την πρώτη χρονιά που ναι, Και μπαίνουμε σε ένα μαγαζί που θέλει η Αγγελική να πάρει κάτι. Κοσμη... Η Αγγελική είναι πάρα πολύ αποφάσιστη για τα πάντα. Ωραίο. Αλλά μιλάμε για μια βλακεία τώρα. Και είμαστε σε ένα κόσμο το πολύ, και είναι μια πεταλουδίτσα ή ένα ψαράκι. <laughs> και δηλαδή, Αγγελική, τελείω, Τα παιδάκια αρχίζουν και γίνονται πολλά. Έλα να Αγγε... Εδώ. Κάτσε. Πάρτε τα αγγελική και φύγω Και τα παιδάκια αρχίζουν και βαράνε τα τζάμια. Έχω φωτογραφίε που είναι τα παιδάκια έτσι στα τζάμια. <laughs> και η Να πάρω το ψαράκι. ή τα πεταλουδίτσα. <σοπότες> Αλλά γενικά το διασκεδάζαμε αυτό, είχε πλάκα. Η Αγγελική εδώ μεταξύ που έκανε ένα ρόλο που ήταν εσά από εδώ πέρα. Ναι, από αυτήν το εμπνεύστηκε είναι... ο Γιώργο. Αυτό το ρόλο. Ανήθεια. Το εμπεριέχει αυτό η Αγγελική, το τζαμπουκά αυτόν. Εντάξει, δεν είναι αυτό ο μάγκα του βοτανικού. Δηλαδή δεν μιλάει έτσι. Ο μάγκα του βοτανικού. Αλλά ο Γιώργο το εμπνεύστηκε και γι' αυτό τη λέγεται και η Αγγέλα. Από την ίδια την Αγγελική. Το, την ψυχή τη, τον έχει αυτό το τζαμπουκάκι και την αντίδραση. Όταν τελειώσε το παραπέντε του είπε στη φάση. Πάρτε το. <σκυρίζει> <σκυρίζει> σε όλου που δεν με θέλατε. Α, εντάξει, αυτό είχε υποθεί είχε, 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 πολύ νωρί. Το είχαμε λύσει τη δηλαδή. Τη δεύτερη πολύ μέρα. Πολύ νωρί το λύσαμε, ναι. Εκτό από όλα τα άλλα πράγματα που έχει κάνει, έχει παρουσιάσει και τηλεπαιχνίδι. Αυτό. Τι φάση αυτό. Μ' άρεσε πολύ αυτό όταν το κατάφερα να το κάνω γιατί δεν ήξερα. Μέχρι την πρώτη εκπομπή που βγήκε στον αέρα. Ε έτσι, Αμόρα, αυτό δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω. Αλλά είχα περάσει πια στη φάση τη ζωή μου που όλα όσα φοβόμουν. Ενώ, και, και με ρέθιζα να τα κάνω, δηλαδή, και τα φοβόμουν, είπα: τα, θα, θα τα κάνω. και άσε το φόβο τώρα, μην ασχολείσαι τόσο με το φόβο. Κάνει τη δουλίτσα σου και άσε το φόβο να κάνει και αυτό στη δουλειά του. Και τα έκανα. Γενικά το κάνω αυτό. Και αυτό με τη σκηνοδεσία το έκανα, έτσι είπα. Είναι αυτό που μου έλεγε ένα φίλο μου: Βγήκε πάλι από το comfort zone και λέω: Αχ, θέλω να ξαναμπω. Όντω, ναι, και <laughs> αυτό είναι το. Είναι <comfort> <laughs> 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 ωραίο να το κάνει αυτό. Ωραίο ήταν, μ' άρεσε αυτό. Είχε, ρε παιδί μου, κάποιου καλεσμένου, κάποιο παρέακι που είχε έρθει που σου είχε μείνει αξέχαστο. <laughs> είχε, πό... κοίταξε, το έχω κάνει πάρα πολύ. Αυτό το κάνω τα τρία, πρώτα χρο... ε, τρία χρόνια στο Μέγκα το παλιό, πριν κλείσει. <laughs> Έτσι, όπω λε, το Μέγκα το παλιό μου θυμίζει την παπαρή για την καλή. Το παλιό το πρόστιχο. <laughs> και άλλα τρία στο Μέγκα το τωρινό. Οπότε έχουν περάσει οι πάντε από εκεί. Δεν θυμάμαι, δηλαδή. Τη συγκεκριμένη παρέα. Ήταν πολλά που ήταν πολύ τρελά και ωραία επεισόδια. Θυμάμαι... Πιο έντονα θυμάμαι το πρώτο, γιατί ήταν ο Αργύρι. Που... Αυτοί είχαν έρθει για support, κυρίω για να κάνω κάτι σαν δοκιμαστικό και να την πετάξουμε την εκπομπή. Οπότε έφερα φίλου που άνετα, γιατί δεν είχα κάνει ποτέ πραγματική πρόβα. Τα παιχνίδια ήταν περίπλοκα. Εγώ δεν ήξερα πώ το κάνουν αυτό. Τέλειο. Οπότε είπα να φέρουμε κάποιου φίλου. Έφερα τον Αργύρι, τον Αλευρά, τη Βασιλική Ανδρίτσου, mm. την Τωρέτα. Ήταν. Ποιο άλλο είχε γερθεί, ο Μαρτάκη και κάποιο ακόμα. Ήταν η πρώτη εκπομπή, η οποία κράτησε αιώνε όλη μέρα. Ναι, εντάξει, λογικό. Και είχαμε πει αυτό είναι ένα πράγμα που θα το πετάξουμε. Και τελικά δεν το πετάξαμε. Και βγήκε ω πρώτη εκπομπή και βγήκε πολύ καλή. Και, ναι. Αυτή δεν την ξεχνάω, γιατί Ένα... Ε, Έλεγα στα και του λέγα του Θανάσι. Τελείωσε και αυτό, ε. <laughs> Πάμε στο επόμενο. <laughs> <laughs> Έλα, μετά όμω το και το πήγε μετά, ρολόι. Ναι, μετά πήγε ρολόι, πήγε ωραία. Γενικότερα, εσύ είσαι ένα άνθρωπο, δεν θα πω γελίο. Όχι, ωραία, γιατί να με το πει. Είσαι ένα άνθρωπο που έχει πάρα πολύ πλάκα. Και φαντάζομαι ότι γενικότερα σε όλε τι δουλειέ σου γελά πολύ. Δεν γίνεται να είσαι κάπου και να μην γελά. Δεν μπορώ να είμαι κάπου να μην γελάω. Δηλαδή, δεν μ' αρέσει, δεν μ αρέσει η καθημερινότητα χωρί να γελάω. Χωρί να δω την αστεία φάση του. Βλέπω τη σοβαρότητα των πραγμάτων. Εξού και είμαι συνεπή στη δουλειά μου. Δεν είμαι μία που Α, θα έρθω, α, δεν θα έρθω. Κατάλαβε. Το έχει ζήσει αυτό στο χώρο. Υπάρχει αυτό. Υπάρχει αυτό το χήμα. Εγώ αυτό δεν το μπορώ. Δηλαδή θέλω να, να ξέρω ότι ο άλλο είναι φερέγγιο. Ρε, παιδί μου, είπαμε αυτό, θα γίνει αυτό. Α, αυτό, αυτό δεν το διαπραγματεύομαι. Μέσα εκεί, βέβαια, το να τα δει τα πράγματα από την αστεία του πλευρά, γιατί την έχουν όλα τα πράγματα την αστεία. Ειδικά τα πιο τραγικά. Α, τα πιο τραγικά είναι τα αστεία. Εμένα με, με ξεκουράζει. Γιατί Αν με... δεν έχει κλάψει δεν από την μπορώ... ένταση κηδεία. Ναι, και γενικά γίνομαι το τroll των πραγμάτων. Και οι άνθρωποι που στο τέλο κολλάω και κάνω παρέα και μένουν ω σχέσει είναι επειδή είμαστε με κοινό τρόπο τρόλ στα πράγματα που βλέπουμε. Δηλαδή θέλω αυτή τη, τη, τη συνενοχή και την, να να μιλάμε μαζί για κάτι και να καταλαβαίνουμε τι λέμε και να γελάμε. Σου έχει τύχει σε γύρισμα να γελά τόσο πολύ που δεν αντέχει, α πούμε, και πρέπει να το πα και να το ξαναπά και να το ξαναπά. Μου είχε τύχει. και στο παραπέντε μα έχει συμβεί. Στο Αχ, κάπω είχαμε. Γελάγαμε πάρα πολύ όταν είχαμε σκηνέ με τον ε, υπαστινόμο Τζουμάνι. Τον Λογικό άνθρωπο αυτό ακούγεται. τον είχαμε τρελάνει. Γιατί δεν έφταιγε όμω ο άνθρωπο. Κάπω κάτι, κάτι γινότανε. Και μα πιάνανε νευρικά. Και εκεί με τι ταυτότητε θυμάμαι να μα πιάνουν πάρα πολύ νευρικά, να κλαίμε. Το θυμάμαι δηλαδή Ποιά αυτό. Το, αλήθεια, αυτό να κλαίμε. Όχι τόσο. Κοιτάξτε, το σενάριο ήταν αστείο. Κάτι γινόταν πάντα μεταξύ μα. Κάτι έλεγε η Ελισάβετ, κάτι συνομωτούσαμε, κάτι πέφτιαν, κάτι βλέμματα και διαλυόμασταν. Ο Αντώνη, ο σκηνοθέτη μα. Δεν το, το, εκτιμούσε πολύ αυτό. Ε, λογικό. Δηλαδή, είναι. όχι, υπάρχουν σκηνοθέτε που γελάνε στο γύρισμα και κάνουν και αυτοί χαχαχά, έλα παιδι". Ο Αντώνη σε πάγωνε. Όσο λοιπόν σε πάγωνε ο Αντώνη, γιατί είναι ο χαρακτήρα του τέτοιο, τόσο πιο πολύ γελούσε. Πώ είναι στο σχολείο που αν ο δάσκαλο παραείνε αυστηρό, εσύ κατουργέσαι στο χέλιο. Γινόμασταν χειρότεροι. Όταν. λέει: Ωραία! Όλο! Απ' την αρχή. Άντε πάλι από την αρχή. Είναι, μ' αρέσει αυτό το νευρικό, είναι λυτρωτικό. Εγώ απορώ βασικά πώ και καταφέρατε και κάνατε έστω ένα γύρισμα. Εντάξει, ήμασταν στρατιώτε εκεί. Δηλαδή υπήρχε και αυτό, υπήρχε και ότι κάναμε, θέλαμε να βγει και η δουλειά καλά. Ναι, όντω. <laughs> ναι. Γενικά το έχει αυτό η δουλειά μα, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να έχει ε, και στο θέατρο το έχει πολύ γιατί εντάξει, πε. Αυτό δεν είναι ζωντανό. Γελά, σταματάει, θα το ξαναπά. Στο Κάποια θέατρο στιγμή... το έχει πάθει. Στο θέατρο, αν το πα, γίνεσαι ρεζίλι. Ε, σταματάει η παράσταση. Mm. Μπορεί να γίνουν πολλά. Τι σταματήσει η να... παράσταση από τα γέλια. Όχι εγώ. Ε, με, με, με έχει πιάσει τέτοιο νευρικό. Γενικά δεν είμαι αυτό που διαλύει την παράσταση. Να, α πούμε και το Γιώργο, όταν πέσαμε μαζί στο μικρό Παλά. Επειδή μ' άρεσε να τον κάνω να γελάω, γιατί μ' αρέσει να κάνω του άλλου και κάνω διάφορα πράγματα. Μετά με πιάνει και εμένα γιατί τον βλέπω που τον έχω διαλύσει. Του έκανα διάφορα πράγματα και τον διαλύω και, oh. γελώ, και, γελούσε. Θυμάσαι τίποτα, α πούμε. Ε, θυμάμαι, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι αστεία. Γιατί ναι, Πώ θα ταιριάξουν τώρα. Δεν, είναι τη στιγμή που δεν τα καταλαβαίνει κανεί αν δεν είναι εκεί, τι του έκανα. Πάντω στη Μαριχουάνα θυμάμαι σε στιγμέ να γελά, να σε πιάνει λίγο γέλιο. Που δεν ξέρω τι αν ήταν ρόλου. Νομίζω το είχα βάλει στο ρόλο αυτό. Δεν ξέρω και τι παράσταση είδε. Αλλά νομίζω ότι το είχα βάλει στο ρόλο ότι είμαι υπό την επίρρεια. Τέλειο. Όχι, ναι, αυτό το κατάλαβα. Ναι. Το... Γενικά δεν θυμάμαι δηλαδή, να διαλύσει στην Street να Όχι, να διέλυε. Διαλει... Απλά να σπα λίγο. Ναι. Μπορεί να κάνει τίποτα ο Τάκη που να ήταν αστείο. Γιατί ο Τάκη. Ναι. Ναι. Όχι, με τον Τάκη. Ο Τάκη Θεού ήταν ναι. ήτανε... τρομερό στον αυτοσχεδιασμό και του ερχόντουσαν διάφορα πράγματα ξαφνικά να κάνει. Και ήταν αστείο. Φρικτό, εντάξει. Αλλά αυτό. το είχα περάσει <Συκλή> με στο ρόλο, κατάλαβε. Αυτό στο θέατρο, α πούμε. Ναι, μπορεί να, να, να διαλύσει τα πάντα. Κοίταξε, όταν γίνεται μέχρι, με μέτρο αν γίνει α πούμε μια φορά δυο και το κοινό καταλάβει ότι σε έπιασε νευρικό και του αρέσει. Του αρέσει ότι κλέβει κάτι από σένα που βγαίνει από τη σύμβαση ότι παίζεις κάτι και εσύ γελάς και παρασύρεσαι. Αν παραγίνει βέβαια και γιατί έχω δει παράσταση μου έχει τύχει να εκνευριστώ που το είχαν δηλαδή δεν είπαν τίποτα. Είπανε παιδιά εντάξει. Και παλιά υπήρχε και αυτό το νομίζω ευτυχώ τώρα έχει σταματήσει το έθιμο η τελευταία παράσταση είναι ένα λαλούμ. Η τελευταία παράσταση, οκ, okay, είναι για σένα η τελευταία, αλλά για το θεατή που έχει έρθει, έρθει εκείνη τη μέρα είναι η πρώτη του και η μοναδική που το βλέπει. Οπότε, αν του το χαίσει, δεν μπορεί να το παρακολουθήσει. Κατάλαβε, είναι ένα πράγμα. και έχω, μου έχει τύχει και στο εθνικό, παλιά τότε, μιλά, όταν ήμασταν στη σχολή, να έχω δει παράσταση τελευταία και να μην έχω καταλάβει τίποτα. Να γελάνε συνεχώ, να κάνουν αστεία μεταξύ του. Κάποιε με εκνευρί, εκνευρίσει ω θεατή. Τίτλο Μη φωνάξετε ποτέ τη Μαράν Θακαρίδη. Μην κάνετε αλλαλού <laughs> είναι πασέ. και είναι μια βλακία. Πιστεύω. Και χαλά και εκείνη την τελευταία παράσταση που λε: Τώρα θα αποχαιρετήσω το εργάκι του, ξέρει όλο αυτό που ζήσαν, 네. όλο αυτό. Το χαλάζω, εγώ νομίζω. Δεν είναι κάτι που είναι ωραίο. Δεν σου έχει τύχει όμω ποτέ κάτι που αναγκαστικά να κάπω επηρεάσει όλο το πράγμα. που να σου σκιστεί το παντελόνι. Κοίταξε, μου έχει τύχει κάτι εξαιρετικό. Εξαιρετικό που το έχω ξαναπεί αυτό. Που νομίζω ότι ήταν και ένα κλειδί για πολλά σε μένα παρακάτω στο θέατρο. Στο EV είχα παίξει μια παράσταση που λεγόταν Ορέξα Νερβόζα. Ήμουν 20 κάτι. Στην παράσταση αυτή, που δεν είχαμε και πολύ καλά προετοιμαστεί, η αλήθεια είναι από τι πρόβε, στην πρεμιέρα τη, έπρεπε από την πρώτη πράξη στη δεύτερη να αλλάξει το σκηνικό όλο. Κατέβαινε η, η αυλαία και οι τεχνικοί ερχόντουσαν και τα αλλάζαν όλο το σκηνικό. Εγώ έπαιζα στην πρώτη πράξη και για να κλείσουν τα φώτα και η αυλαία, καθόμουν έτσι ο κλαδόν, τάχα ότι κάνω yόγκα και ακουγόταν το καρδιά μου καημένη στα... Τέλειο. Στα Ινδικά. Τι <Κι Κι> έλεγε. Και αυτό έπρεπε να σβήσουν τα φώτα και να κλείσει η αυλαία. Και δεν κλείνει η αυλαία. Μαγκώνει. Και δεν κλείνει ποτέ. Και εκείνη τη στιγμή που ήμουν μια πάρα πολύ <Κι> ακόμα φοβισμένη για το ότι έπρεπε να τα κάνω όλα σωστά. Βρέθηκα μόνη μου με, το, με, το, με, το, με, το, με, την απώλεια ελέγχου, την οποία έχω ένα μεγάλο θέμα με την απώλεια ελέγχου. Φαίνεται. Να σου το πω και αυτό. Φαίνεται. Έξω και δεν θέλω να πίνω, δεν θέλω να χάνω τον έλεγχο, δεν θέλω να παίρνω ναρκωτικά, δεν θέλω να, να πίνω αλκοόλ και να φτάνω στα, να μην ξέρω τι μου γίνεται. Έχω ένα θέμα, το οποίο δεν θέλω να το έχω όμως πάντα, γιατί στη σκηνή δεν είναι καλό να έχει. Και τον απόλυτο έλεγχο πάντα. Control freak. Όταν παίζει, είναι καλό να τα ελέγχει όλα γιατί πρέπει να γίνουν σωστά τα πράγματα. Αλλά είσαι εξαιρετικό όταν στο σημείο που τα ελέγχει όλα αποφασίζει να χάσει τον έλεγχο λίγο. Πάντα όμω προσπαθώντα να, τον, να τον κρατήσει τον έλεγχο. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον, νομίζω, σε αυτή τη δουλειά και το πιο δύσκολο. Δηλαδή, Αφιαλτικό ακούγεται πάντω αυτό. Να κρατά τον έλεγχο χάνοντά τον. Εκεί τον έχασα τελείω. Και λέω, Α, μαλάκα. Και τι κάναμε. Και ήταν από κάτω επίσημη. Ο Λάκη ο Λαζόπουλος, δεν τον ήξερα από τη σειρά, γιατί είχε το θέατρο. Δικό του ήταν. Αχ, κοιτάω τι θα κάνω τώρα. Και αρχίζω να χορεύω ειδικά αρχίζω να χορεύω ειδικά με μανία. Oh, και αρχίζουν να γελάνε. Ήταν και κομμωδία ευτυχώ. Δεν ήταν ah, okay. η Ανταγκάμπλερ. Okay. Που μετά θα έλεγε. Που και αυτό μπορεί να έχει ένα ενδιαφέρον, <laughs> δεν ξέρω. <laughs> αρχίζω να χορεύω ειδικά και να μην γίνεται τίποτα. Οι τεχνική τεχνικοί δεν μπαίνανε να αλλάξουν το σκηνικό. Και λέω πρέπει να το αλλάξω μόνη μου. Και χορεύοντα ειδικά και φέρνοντα του τεχνικού μέσα, του έκανα νούμερο. Πόσα... Αυτοί δεν θυμόντουσαν τίποτα γιατί δεν τα ξέρανε καλά. Δεν τα είχαν και πολύ πρόβα. Δεν το συστήνω αυτό. Να μην γίνεται πολύ πρόβα στα πράγματα. <laughs> λοιπόν, έπαιξε τρει φορέ αυτό το τραγούδι. πρέπει να κράτησε 8,5-9 <laughs> λεπτά όλο αυτό. Γιατί τελειώνει το τραγούδι. Δεν είχαμε στήσει το σκηνικό ακόμα. Και έλεγα Άλλη μία! Δεν έχει τέλειο. Ο κόσμο γελούσε πάρα πολύ μαζί μου και αυτό δεν το είχα ξαναζήσει. Μαλάκα, τι και μια πραγματική απελευθέρωση. Δεν ήθελα ποτέ να τελειώσει αυτό. Έβλεγα, έλεγα στου τεχνικού πού θα βάλουν τα έπιπλα, κάνοντα χορευτικό ειδικό. Είδα το λάκι από κάτω να γελάει σαν το Έτσι τον τρελό. Έτσι το γνώρισα το λάκι, με πήρε μετά στην ταινία του. Και αυτό λοιπόν ήταν η πρώτη μου φορά που έχασα τον έλεγχο αναγκαστικά. Γιατί μέχρι τότε τα έκανα όλα, οκ. Okay, αλλά προσπαθώ να γίνουν σωστά, να γίνουν αυτά. Και κατάλαβα τι αξία έχει αυτό. Ε, θυμάμαι πράγματα που έκανα, αλλά δεν τα θυμάμαι όλα. Από δηλαδή, μετά, okay. όταν τελείωσε αυτό, ξέρω τι έγινε σε, μέσα σε άκρε και σημεία τα θυμάμαι. Ναι. Αλλά όλα δεν τα θυμόμουν. Δηλαδή, αν μου λες Κάνει τα ίδια, δεν ήξερα τι είχε γίνει. Αυτό έχει αξία στο θέατρο. Και το καταλαβαίνω εγώ που έχω αυτό το πρόβλημα, που δεν είναι και πρόβλημα, γιατί σε πολλά σημεία είναι και καλό. Ε, και έτσι ήθελα να ξεκινήσω για τη ναι. σκηνοθεσία. Γιατί... Αυτό πήγαινα να σου πω, ότι σκηνοθετεί γιατί είσαι control freak. Ναι, ήθελα να... Όχι να... επειδή είμαι control freak, επειδή ήθελα να πω μια ιστορία. Και να την πω εξ ολοκλήρου. Ναι, και όλα να τα ελέγξω. Γιατί ναι. στην πραγματικότητα, αν με άφηνε, θα γράφω ακόμα και τη μουσική που δεν ξέρω να γράφω μουσική. Δηλαδή, θα έφτιακα εγώ το σκηνικό, εγώ τα κουστούμια. δεν μου άφηνε χρόνο άπλετο. Να μου πει, και πήγαινε και στα μαγαζιά να βρίσκω. Θα ήθελα να τα κάνω μια φορά όλα. Που δεν γίνεται, γιατί δεν τα ξέρω να τα κάνω. Αλλά ήθελα να το περικυκλώσω από παντού. Να πω την ιστορία όπω εγώ τη θέλω. Έχει παίξει ταινία του Λάνθημου. Που έχει σκηνοθετήσει. Ναι. Ήταν τουλάκι το Πάρι, που το και κάνανε μαζί. Το κάνανε μαζί. Ήταν η πρώτη του, του, Γιώργου. Νομίζω είχε κάνει την. Μπορεί να είχε κάνει την κινέτα τότε. Να είχε κάνει κάποια μικρού. Κάτι είχε κάνει. Ναι. Αλλά δεν είχε κάνει τίποτα μεγάλο. Ήταν 20, ο Γιώργο ήταν τότε 25. 26, Μωρό. Ξέρω, ε. Και συσκηνοθέτησαν με το Λάκη. Τι, δηλαδή ο Λάκη που είχε γράψει και το σενάριο, έκανε τη διδασκαλία και το πώ θα είναι αυτό το πράγμα. Και ο Γιώργο έκανε το, όλο την κινηματογράφηση και όλα τα πλάνα με του ευρυγόνιου. Όλα αυτά είναι του, του λάνθη μου. Δεν τα ήξερε ο, ο Λάκη να τα κάνει. Δεν είχε σχέση με αυτό. Και πώ έγινε η επεξεργασία και πώ ήταν. Και πώ νιώθω τώρα που έχει γίνει όλο αυτό το. Όλο ε, το είναι φανταστικό ο Γιώργο. Το, του αξίζει 100%. Δηλαδή το έχει φτιάξει όλο μόνο του. Είναι ο απόλυτα αυτοδημιούργητο. Χωρί να έχει και κανένα ξέρεις, background ότι ε, ένα παιδί. Ε, ο πατέρα του ήταν μπασκετμπολίστα, δεν τον είχε κάποια Κάμη σχέση. Το έκανε όλο μόνο του. Όλο μόνος του. Ρίση, πώς πώ γίνεται ένα άνθρωπο που ξεκινάει από το παγκράτη να παίρνει Όσκαρ. Δεν μπορώ να. Γιατί, αντί το κούμπο. Καλά, ναι. Πώ γίνεται με το ταλέντο και τη δουλειά του και το ότι θέλει να το κάνει. Δηλαδή, είναι αφιερωμένο σε αυτό το πράγμα και το κάνει με απόλυτη σοβαρότητα. Κοίταξε, δυστυχώ φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και άνθρωποι που τα έχουν, έχουν όλα αυτά και δεν το κατάφεραν. Θέλει και λίγο τύχη. Να είσαι δηλαδή, τη σωστή στιγμή που θα γίνουν όλα αυτά. Ε, αυτοί τα είχαν. Δεν νιώθω τώρα λίγο περήφανη, α πούμε, Πάρα Έχω παίξει σε ταινία του Ρόμπερτ. Ε, ναι, γιατί. Φυσικά. Μόνο η Emma Stone, δεν κατάλαβα. Η Πήγαινε έμα, στην Emma και πέσε. Εμάκι. Εμάκι, κάνε στην άκρη. Είμαι. Έχω προηγηθεί. <laughs> Έχει παίξει πολλού ρόλου. Mm -hmm. Θέλω να μου πει, εκτό από τον Αθερίδη. Με ποιον ηθοποιό είχε τη μεγαλύτερη χημεία. Εκτό από τον Αθερή. <laughs> άρεσε. Ε, αυτό. Ναι, γιατί αυτό. Κοίταξε, χημεία είχα πολύ με την Ελισάβετ, νομίζω. Ζούμπι και ντάλια, αλήθεια είναι ναι, ότι ήταν εδειρμα. Και στο θέατρο όταν παίξαμε. Με τη Μαρία Τικαβογιάννη, νομίζω ότι έχω χημεία. Παίξαμε στι μάγισσε μαζί. Η Καβογιάννη για μένα θα, θα έπρεπε να πάρει Όσκαρ κάποια στιγμή. Μπορεί και να πάρει. Κάτι πρέπει να τη γράψει ο Λάνθιμο. Κοίτα, και με τον Νίκο έχω τώρα νομίζω στη σειρά χημία. Ταιριάζεται και πάρα πολύ οπτικά για κάποιο λόγο. Κάπω δηλαδή νομίζω έχει κάτσει ωραία. <ΣΣ> Θέλω να μου πει ένα πολύ εξωφρενικό πράγμα που έχει γραφτεί για σένα το οποίο δεν ίσχυε. Α, μόνο για ένα και δύο. Και πολλά έχω. Πώ το διαχειρίστηκε. Ξέρε, λίγο τα, τα διώχνω και δεν τα πολύ θυμάμαι, αλλά έχουν γραφτεί πολλά πράγματα που δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Γιατί είμαι και πάρα πολλά χρόνια στο κουρμπέτι. Αυτό γιατί πιστεύει ότι γίνεται. Ότι γράφουν, α πούμε. Γιατί δεν έχουν τι να γράψουν, ναι. Γιατί έχουν πάρα πολύ άδεια σελίδα. Πρέπει κάτι να γραφτεί. Πολλά site. Παλιά υπήρχαν και πάρα πολλά τέτοια τσάο και. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα. Εσπρέσο και. Εσπ... Πάρα πολλά υπήρχαν παλιά. Α, εκεί και αν γράφονται. Γιατί είναι για όλα ανώνυμα. Επίση υπάρχει και το. τα social. Εκεί και αν μπορεί ανώνυμο να γράψει ό,τι θε με το ξέρω ψευδόνιμο μικρό κουνελάκι. Μπορεί να γράψει ό,τι θε για τον οποιονδήποτε και να, δεν μπορεί να σε μηνύσει και κανένα. Εγώ έχω κάνει και κάποιε μηνύσει και τι κέρδισα παλιά σε περιοδικά. Υπήρχαν όμω πραγματικοί άνθρωποι και από πίσω ένα πραγματικό εκδότη, οπότε οκ. Okay. Τώρα πού να την κάνει, το κουνελάκι. Έρα, Αχ, δεν κουνελάκι, ξύλο που θα το φά. Γενικά σε ενοχλεί αυτό. Όταν ήμουν πιο μικρή, εντάξει, μπορεί να με ενοχλούσε. Τώρα δεν το. γίνεται επειδή θέλω να με προστατεύω. Από τον εκνευρισμό, αποφεύγω να τα διαβάζω και βάζω λίγο φίλτρο σε αυτό. Να μην έρχομαι σε επαφή. Ξέρω ότι με πειράζει και έχω καλ, καλή επαφή με τον εαυτό μου στο ότι θα με πειράξει. Το προβλέπω. Οπότε προβλέπω να μην το δω καλύτερα. Προτιμώ να μην το δω. Είναι πολύ υγιέ αυτό γενικά. Είναι. Ή ναι. είναι ότι έθελο τυφλό. Μα τι έθελο τυφλό, έτσι κι αλλιώ είναι μια. Ναι, και γιατί σαχλαμάρα. Στο ίντερνετ γράφονται άπειρα πράγματα για ναι, ναι. όταν είσαι έτσι. Υπάρχει και, και τρομερή κακή. Αυτό με στεναχωρεί γενικώ, δηλαδή και για άλλου τον διαβάζω. Το πώ ένα άνθρωπο μπορεί να ξυπνήσει το πρωί και να γράψει για έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζει καθόλου. Εντάξει, μπορεί να γράψει τη γνώμη του γενικώ με έναν τρόπο, αλλά ε, κάτι τόσο κακό και μαύρο και κατάρε και, και βρυσιέ και χιδεό. Ε, τι είχε αυτό τώρα σήμερα και Ξύπνησα έτσι. Δεν το παίρνω προσωπικά, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι ένα δικό του πρόβλημα. Αλλά δεν πάει να με στεναχώρει το ότι υπάρχει αυτό. Τώρα ας το πάμε στο κομμάτι των συνεντεύξεων, γιατί, οκ, okay, στο ίντερνετ πάντα υπάρχει διακρισία. Έχεις παρατηρήσει, λοιπόν, ότι έχουν γίνει κάποιες αλλαγέ ως προς την αδιακρισία των ερωτήσεων συγκριτικά mm. με παλιότερα. Προσπάθειες έχουν γίνει, εντάξει, τις εκτιμώ, αλλά δεν έχει γίνει ας πούμε στις γυναίκες τα ερωτήματα τα ίδια παραμένουν τα ίδια. Ξέρω εγώ για τα παιδιά, για τους γάμους, για τα γεράματα. Για... Δηλαδή, πάντα υπάρχει στις γυναίκες ένα θέμα που θα στα ρωτήσουν. Ε. Παλιότερα γινόταν πολύ περισσότερο. Δηλαδή σου λέγανε πότε θα ανέβετε τα σκαλιά της εκκλησίας ή, ή... ήταν κάτι στάνταρ. Τώρα νομίζω πάλι στο ρωτάνε βέβαια. Αλλά κάποιοι έχουν βάλει ένα όριο, ένα φίλτρο σε αυτό. Εσύ τι λες, δεν υπάρχει αυτό. Κοίτα, επειδή εγώ ζω πολύ στον κόσμο του ίντερνετ, mm. στο ίντερνετ υπάρχει πολύ μεγάλη διακρισία. Δηλαδή, αν, ας πούμε, έχεις δώσει και εσύ λίγο το δικαίωμα στον κόσμο να μπει μέσα στη ζωή σου, οτιδήποτε για να σου συμβαίνει μετά θα σε ρωτάνε. Χώρισες, θα κάνεις παιδί, ναι. τα έφτιαξες, με ποιον τα έχεις, από πού είναι αυτό το παντελόνι, ξέρω εγώ, ή γιατί δεν μας λες, γιατί δεν κάνεις παρέα με εκείνον. Σε ρωτάνε στα, στα messenger, δηλαδή ναι, μπορεί... Εγώ δεν παίρνω να διαβάσω αυτά. Ναι, γι' αυτό. σω και σένα Γιατί μπορεί δεν να. Δεν θέλω να δυνατώ. μάθω αυτέ τι ερωτήσει. Ναι. Ενώ στα... Δεν διαβάζω τίποτα που δεν. Ξεσπου... Αμά δεν, δεν του ακολουθώ. Και επειδή είναι και πολλοί, δεν, δεν, θέλω να. Χάνω χρόνο, δεν, το... δεν, προλαβαίνω η αλήθεια είναι. Αλλά δεν παίρνω να, ναι, να διαβάσω. Ναι, και είναι και αυτά. πολύ stress, stressful. Έχω διαβάσει. Ξέρω πώ είναι. Δεν λέω ότι δεν το έχω κάνει ποτέ. Έχω μπει και στον πειρασμό και τα έχω δει. Και εκεί είπα όχι. Ναι. Επίση δεν ανοίγω και φωτογραφίε. Ναι, τα... κατάλαβα. <laughs> <δεν ξέρω. laughs> <laughs> <Μην laughs> κάνει κανένα <laughs> στον κόπο να μου στείλει, δεν τι ανοίγω καθόλου. Καλά κάνει, γιατί είναι λίγο creepy. Δεν τι ανοίγω, όχι. Εγώ έχω ανοίξει κάποιε και ήταν τρομακτικό. Ναι. Αυτό που θέλω να σου πω όμω για τα μέσα είναι ότι ενώ υπάρχει αυτό το πέπλο ότι ναι, τώρα είμαστε λίγο πιο πολιτικο-correct, λίγο πιο. Σε, σεβόμαστε τον. Ναι, Μαι, δεν σύνομαι, υπάρχει. Δη, δεν υπάρχει καθόλου. Όχι, ψέμα είναι όλο. Είναι για να το λέμε. Είναι για να κάνουμε του πολύ correct όταν εσύ πει κάτι λάθο για να στο εντοπίσω. Όχι στην πραγματικότητα. Δηλαδή να πει μια λάθο λέξη, που τώρα δεν υπάρχει ένα θέμα με τι λέξει. Αλλά νομίζω ότι το θέμα με τι λέξει είναι το λιγότερο, γιατί το θέμα είναι με τι πράξει κυρίω των ανθρώπων. Οκ, okay, και οι λέξει έχουν μια σημασία, αλλά πιο πολύ γίνεται, νομίζω, για να σου ε, εντοπίσω το λάθο σου. Α, τι είπε, Άρα είσαι φασίστα. Κατάλαβε. Γίνεται ανοίγει. γι' αυτό. Δεν γίνεται επικοδομητικά. Ναι. Γιατί και οι κοινωνίε δεν αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη. Δηλαδή, πάμε τώρα, αυτέ οι λέξει απαγορεύονται. Επα, παιδιά, ε, παιδιά, κλείστε τι, σβήστε τι από τα βιβλία. Δεν γίνονται δε δε έτσι, έτσι τα πράγματα. Το θέμα είναι ε, ε, το, τι προθέσει έχει για του ανθρώπου. Ε, είσαι μία σκηνοθέτηδα, σκηνοθέτρια. Δεν μιλάς τόσο πρόστιχα. Σκηνοθέτη. Δεν ξέρω. Τι πρέπει να πω, δεν ξέρω. Ελληνικά. Τι από τα τρία. Δεν ξέρω τι λένε τώρα. Έχει σκηνοθετήσει τέλο okay, πάντων. Οκ, καλύτερα. <laughs> <laughs> Γιατί να χαρακτηριστώ Συμφωνώ. Δεν Η σκηνοθεσία όμω γενικά, έχω την εντύπωση, τουλάχιστον στο θέατρο, είναι ένα ανδροκρατούμενο κλάδο. Όχι πια. Είναι πάρα πολλέ οι γυναίκε σκηνοθέτει. Μίλησε αν γι' αυτό. Σκηνοθέτριε, ε, Δεν είναι πια ανδροκρατούμενο. Δηλαδή, ε, αν δει τα θέατρα πια, είναι πάρα πολλέ οι γυναίκε που σκηνοθετούν. Άλλαξε αυτό, νομίζω. Και βγαίνουν και και καινούργιες... γενιέ. Και αγόρια και κορίτσια, γιατί εγώ δεν με νοιάζει τώρα να διαχώρισω του ανθρώπου αν είναι πιο πολλοί άντρε. Εντάξει, σίγουρα θα είναι πιο πολλοί άντρε, γιατί η κοινωνία είναι ακόμα και δεν ξέρω για πόσο θα είναι αρκετά ανθρωκρατούμενη. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, έχουν γίνει ωραία βήματα, αλλά δεν, δεν έχει φτάσει στο επιθυμητό. Ε, Όμω οι νέε γενιέ, και αγόρια και κορίτσια, μου αρέσουν, γιατί δεν φοβούνται να εκθέσουν το οτιδήποτε έχουν. Και αυτό έχει βοηθήσει και πάρα πολύ. Και το YouTube και τα μέσα, όλο αυτό το άνοιγμα, που δεν χρειάζεται πια ο σε τίποτα. Δηλαδή μπορεί να τον παρακάμψει. Δεν χρειάζονται οι εταιρείε για να βγει ένα καινούριο τραγουδιστή. Μπορεί να βγάλει ένα τραγούδι όπω ο α πούμε, και να γίνει star μέσα από δικό του κανάλι. Δεν χρειάζεται ένα περιοδικό, μπορεί να το φτιάξει. Δεν χρειάζεται πιθανόν και τηλεόραση. Μπορεί να φτιάξει ένα... μια σειρά. Αν έχει την όρεξη και τα κότσια, μπορεί να το φτιάξει. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για του νέου ότι έχουν ξεφύγει του μεσάζοντε. Και, και έχουν το θάρρο από πάρα πολύ μικροί, Έχουν και όλοι εξοικείωση πάρα πολύ με τα μέσα αυτά. Να κάνουν αυτό που φαντάζονται. Δεν έχουν αυτό που λες, Φοβόμασταν πάρα πολύ. Θέλαμε να πάρουμε ένα επετηρίδα. Δηλαδή να ε, είναι ο μεγαλύτερο, ο μικρότερο. Υπήρχε μια ιεραρχία. Δεν είναι κακό να υπάρχει ιεραρχία, οκ. Okay, αλλά είναι ωραίο να. να γιατί ο νέο είναι αυτό που θα φέρει το καινούριο πράγμα. Κάτι που κανεί δεν φαντάζεται. Ένα που είναι τώρα 60, εντάξει, θα πει. Μπορεί να, να έχει ακόμα ένα νεανικό μυαλό και αυτά. Αλλά αυτό που είναι 20, θα πει το τι γίνεται τώρα στην κοινωνία, τι βράζει. Εγώ δεν ξέρω τι βράζει. Κάτι βράζει από κάτω που λίγο το αντιλαμβάνομαι, δεν το ξέρω όμω πραγματικά. Γιατί είμαι αλλού. Νομίζω πάντα είσαι να βέβαια λίγο αλλού. <laughs> δεν είναι λόγω ηλικία. <laughs> δεν, ξέρω. <laughs> να σε ταράξω. Εντάξει, μπορεί, μπορεί. Αλλά πραγματικά είναι πολύ ωραίο αυτό που λε, γιατί δεν το έχω ξανακούσει από άνθρωπο που είναι μέσα στο χώρο. Αντί να στηρίξει, ρε παιδί μου, το σύστημα, το βαρύ που είναι. Όλα πρέπει να γίνουν με μία σειρά. Μα δεν χρειάζεται να το στηρίξω το σύστημα. Συνήθω όλοι πολεμάνε το YouTube, δηλαδή το YouTube και όλα αυτά τα μέσα περισσότεροι τα πολεμάνε και λένε Ποιοι? Α, τώρα ήρθανε τα παιδάκια που δεν έχουν. Εγώ το βρίσκω φανταστικό αυτό ότι μπορούν τα παιδάκια. Εντάξει, δεν θα είναι όλα τα παιδάκια αυτά, ούτε τα λαντούχα, τα καλά, αλλά μέσα από εκεί που θα έχουν όλα βήμα, θα βγει και το καινούριο. Και βγαίνει, μα συνέχεια γίνεται αυτό. Και επίση, να σου πω κάτι, και αυτό το κινητό που έχουμε όλοι, ε, μπορεί να σκηνοθετήσει και ιστοριούλε με αυτό. Να κάνεις... Έχει πια τα μέσα, θέλω να πω, ακόμα και αν είσαι σε ένα χωριό. Δεν είσαι, α πούμε, στο κέντρο των γεγονότων έχει τα μέσα, αν θέλει, και έχει κάτι να πει, να βρει τη δίωδο να το πει. Παλιά δεν την είχε τη δίωδο. Δηλαδή, αν γεννιώσουνα στο κάτω νευροκόπη και δεν υπήρχε ίντερνετ και, ήθελες να... και δεν είχε και λεφτά. Δεν είχε εύκολα. Δηλαδή, έπρεπε να πάρει ένα τρένο, να κατέβει, να, να χτυπήσει κάτι πόρτε, να τι κλείσουν όλοι. Κατάλαβε. Ενώ τώρα μπορεί, αν έχει κάτι να πει. Εντάξει, σίγουρα βγαίνουν εκατομμύρια που δεν έχουν να πούν τίποτα και είναι και βαρετά. Γιατί είναι πληθώρα πληροφορία. Εντάξει. Αλλά έχει κάτι να πεις, θα βρει το δρόμο σου. Αυτό είναι ωραίο. Βλέπει TikTok. Βαριέμαι. <laughs> <laughs> Μόνο εσύ είναι παιδιά. Βαριέμαι, βαριέμαι. Ο Θοδωρή βλέπει όλη την ώρα. Ε, κάνει και TikTok. Εσύ, α, κάνει. Εσύ τον τραβά. Όχι καλέ. Εγώ έχω το τελευταίο μου. Θέλω να το ξαναξεκινήσω τώρα. Τώρα που θα, στε... α, τώρα που θα τελειώσω τα γυρίσματα και δεν θα θα, έχω, θα κάτσω λίγο έτσι μέχρι να ξεκινήσω τα επόμενα. Μπορώ να ασχοληθώ λίγο, αλλά να δω Ξέρετε, με φρικάρει λίγο. Ότι μου πετιούνται πράγματα που δεν ξέρω τι. Ένα από εδώ, ένα από εκεί και λέω. Από Δεν φτιάξει το... τον αλγόριθμο σου πρώτον. Δεύτερον, δεν έχω ασχοληθεί πολύ. Ο Αργύρης που έχει γίνει μάγειρα. Ο Αργύρης έχει γίνει μάγειρα. Να βρήκε και αυτό στον δρόμο του <laughs> μέσα από τα social. και με το Instagram υπάρχουν φορέ που μια, μια περίοδο το δουλεύω και άλλε φορέ που το ξεχνάω. Δηλαδή πέφτει πολύ δουλειά. Τέλειο. Πέφτει πολλή δουλειά και δεν το θυμάμαι. Εκτό από το TikTok, υπάρχει κάτι άλλο που θεωρεί ανυπόφορο. Όχι, δεν το θεωρώ ανυπόφορο το TikTok. Απλά δεν το έχω πολύ. Δεν, το έχω, δεν, έχω... μπει. Και οπότε λέω καλύτερα που δεν έχω μπει. Γιατί άμα μπω. Α μην κολλήσω. Σε ρουφάει πάρα ναι, πολύ. Ναι, δεν θέλω να με ρουφήξει. Από τα social τη θεωρώ άσχημα. Γενικά κάτι που θεωρεί ανυπόφορο, ρε παιδί μου. Ξέρει τι θεωρώ ανυπόφορο. Το ότι μιλάνε όλοι και κανεί δεν καταλαβαίνει κανέναν ποτέ. Υπάρχει μια φασαρία, δηλαδή η καλή πλευρά των πραγμάτων όλη αυτή τη πληροφορία είναι αυτή που σου είπα πριν. Η κακή είναι ότι κανεί δεν έχει ούτε χώρο ούτε το χρόνο να δώσει σε κανένα να καταλάβει τι λέει. Δεν αναπτύσσει κανεί τη σκέψη του. Ε, είναι όλα σε συνθήματα και σε φασαρία. Δεν υπάρχει ανταλλαγή ιδεών γενικά. Υπάρχει ένα. Λέμε όλοι. Λέμε το δικό σαν μας. να λέμε, αλλά δεν λέμε. Δεν, δεν, επικοινωνούμε πραγματικά. Δεν υπάρχει. Δεν ζυμώνεται κάτι με αυτό το πράγμα, παιδί μου. Πιο πολύ πιο το βρυσίδι είναι. Τι είπε εσύ, ε, Ναι, είναι για να, για να εκτονωθεί. Και ειδικά μέσα από όλο αυτό με τα social. Νομίζουν όλοι ότι έχουν followers, ότι επικοινωνούν με κόσμο και ότι υπάρχει ανταλλαγή. Δεν υπάρχει ανταλλαγή. Η οποία δεν οδήγηκε σε κάτι, σε, να πει ότι. Εκτονώνεσαι κάπου. Εκτονώνεσαι εκεί, όχι. Εκτονώνεσαι εκεί και δεν κάνει κάτι άλλο στην κοινωνία. Δεν κάνει κάτι, δεν χτίζει κάτι. Το έβγαλε εκεί, έβρισε, εισήχασε. Α, του τάπα του Υπουργού. Τον έχεσα. Πάω τώρα να κοιμηθώ. Υπάρχει αυτό. Πάμε σε ερωτήσει του κοινού, Μαρία Να δούμε τι θα πει και αυτό το κοινό. Τι κάνει ο Γιάννη, ρωτάνε ο Γιάννης. όλοι. Ο Γιάννη είναι καλά, έχει μεγαλώσει λίγο. Τον αγαπώ το Γιάννη, θέλω να τον γνωρίσω. Έχει διάφορα τώρα λόγω γύρατος, Θα το πω γύρατος, τι να κάνω. Έχει διακυμάνσει, <laughs> δηλαδή είναι μέρε που είναι βαρύ και λίγο αφιένα του, λίγο τα πόδια του και άλλε μέρε που είναι σαγκουτάδι. Πότε επιτέλου θα σκηνοθετήσει ταινία. Αυτό είναι κάτι που το σκέφτομαι. Δηλαδή, όχι το σκέφτομαι, είναι. Μέσα στα επόμενα που θέλω να κάνω. Με τι έχει να κάνει η ταινία που θα σκηνοθετήσει. Έχω τρία διαφορετικά εντελώ ε, πράγματα στο μυαλό μου. Δεν έχει να Θα δώσει να δώσει. Νομίζω ένα ότι θα καθώς. ξεκινήσω Θεός. με το πιο. Όχι. Α. Έχω γράψει τρία διαφορετικέ αρχαίε ιστορία. Έχω στο μυαλό μου, δηλαδή, το ότι είναι. Τη μία είναι πιο προχωρημένη, αλλά νομίζω θα, ξεκι... θα μπορεί να ξεκινήσω με κάτι που είναι πιο προσωπικό από τα άλλα. Αχ, θα κλάψουμε. Όχι, δεν εννοώ προσωπικό κάτι για μένα. Κάτι που, είναι πιο, που έχει σχέση με, με μένα. Νομίζω το καλύτερο που έχει να κάνει κάποιο είναι να κάνει κάτι που έχει σχέση με τον εαυτό του. Αυτό σημαίνει ότι είναι κάτι, δηλαδή κατάλαβες, ότι είναι κάτι που το φτιάχνει με δικά σου υλικά και δεν είναι ότι θε να φτιάξεις κάποιον άλλον. Ε, γι' αυτό νομίζω ότι μάλλον θα ξεκινήσουμε με κάτι που έχει σχέση με. Μένα. Τι σημαίνει για σένα ο ρόλο τη νίκη στην Εθνική Ελλάδο, ε, ήταν, ε, ήταν τόσο ωραίο αυτό που και έμεινε ατελείωτο. Αχ, άσε με, θα πεθάνω. Και τώρα το ξανά τελείωσε, τώρα παίζεις ακόμα. Δεν το, εγώ το έχω δει μόνο online, δεν το έχω δει Α, Ά, τώρα. Γιατί το ξανά Εντάξει, χάρηκα πολύ που τον έκανα αυτό το ρόλο και μετά την τάλια που ήταν τόσο διαφορετικό πράγμα. Ναι, με αυτό ήταν το τέλειο, ότι έκανε κάτι... Αλλά μας άφησε αυτή τη γεύση του που δεν τελείωσε ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να τελειώσει, ε. Τώρα. Και αυτό το παιδί θα έχει πάει φαντάρο. Είχα ένα παιδί, θυμάσαι, που ήταν σε καροτσάκι. Ναι. Αυτό το παιδί τώρα θα είναι 25. Εμένα ρωτά. Πε και εμεί ότι δεν μεγαλώσαμε οι τέσσερι μα. Αυτά τα παιδιά που πάνε και μεγαλώνουν. <σ intendời> <etas eyes> <Columbus> Αγαπημένη ταινία τη Kate Blanchet. <laughs> Blanchett. Τη Skate Blanchett. Πεθαίνω για την Kate Blanchett. Και, coaching. <ngh olive> και μ' άρεσε πολύ αυτό το τελευταίο που έκανε την, τη Μαέστρο, που λεγόταν. Ε, ε, το είδα το καλοκαίρι στην Έγινα και έμεινα έτσι. Η γυναίκα είναι θεά. Πώ το λέγανε, Μωρέ. Ταρ. Ναι. Το ταρ. Τελικά τα πατήσια είναι πολλά. Όπω και τα σεπόλια. Αυτό ήταν το κρίμα. Τι ωραίο Αγαπημένη μου Μαράγδα Καρύδη. Κρίμα που τελείωσε. Όλοι αυτό λένε, μα δεν μπορώ να πια. Παιδιά, εντάξει, ηρεμήστε. Έτσι το λέω. <laughs> Σταμάτα. <laughs> ε, ήταν ένα, είναι ένα μεγάλο σόκτο ότι σε είχα εδώ. Η αλήθεια είναι. Πάρα πολύ μ' άρεσε. Να πάτε να την ακολουθήσετε στα social media για να μην σα απαντήσει ποτέ. Όχι, μπορεί και να σα απαντήσω, εσά του καινούριου. Πείτε ότι ήρθατε από το κρίμα και θα σα απαντήσω. <laughs> ναι, κρίμα να είναι. Ναι, το χάστα, κρίμα. Γράψτε τη κρίμα και θα καταλάβει από πού είστε. <laughs> Αυτά πρέπει να πει κάτι άκυρο για να κλείσουμε. Άκυρο. Ναι. Αχ, έχουμε τα ίδια παπούτσια.